Δεν ήταν μια αδικία αυτό. Κοίταξε, εγώ έλεγα όταν άκουγα να λένε όλοι την Ισαΐα, λέω καλύτερα να κερδίσω Ισαΐα. Γιατί πρέπει να μην έρθει καμιά ντομάτα που λέγεται να το πάρουμε εμείς. Ένιωθα πραγματικά ότι ήταν όλοι Ισαΐα. Και μπράβο, το αξίζει το παιδί, ήταν άξιο. Και λέει, εμείς χαρήκαμε, αλήθεια είναι. Άρα που χαρήκατε τώρα, να το φάτε. Άλλοι, μπορεί άλλοι να μην χαρήκανε, ξέρω. Και άλλοι, Ηλία. Εντάξει, να πω ότι τελευταία τρεις εβδομάδες ένιωθα έναν ανταγωνισμό που πραγματικά τέσσερα χρόνια στο dancing δεν το έχω ξανιώσει αυτό το πράγμα. Όταν μείνατε τρεις δηλαδή. Μισό λεπτό, για πες. Άτσι να μιλήσει το παιδί. Εντάξει, δεν θα πω ονόματα και αυτά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι. Πραγματικά δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, μου φάνηκε πολύ κάπως. Υπό την κακή έννοια το λες. Δηλαδή, ναι. Ότι δεν υπήρχε το κλίμα. Δηλαδή, ναι, και λέω. Πραγματικά και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, δηλαδή. Ξέρεις. Και ήταν κυρίως μεταξύ ανταγωνιστών, μεταξύ γυναικών ανταγωνισμών. Μεταξύ... Τώρα δεν ξέρω, τώρα. Ναι, κάπως, ξέρω εγώ. Και αυτός πώς εκδηλωνόταν αυτό και τι σε ενόχλησε ακριβώς, δηλαδή πράγματα που δεν τα είχαμε στα προηγούμενα χρόνια. Βασικά δεν, ενοχλήθηκα γιατί δεν έφταιγε κάπως ούτε η Κατερίνα ούτε εγώ. Δηλαδή το ότι πήγαμε τελικό. Μπράβο τη Κατερίνα. Στην Κατερίνα. Μπράβο σου. Μπράβο μας, μάλλον. Δουλέψαμε με πολλή δουλειά, έτσι, πολύ τρέλα αυτό που κάναμε και κατάφερε να πάει στο τελικό. Και νιώθεις ότι δεχτήκατε μια άδικη κριτική από αυτούς οι οποίοι στεναχωρήθηκαν για την αποχώρηση της Κλέλιας. Όχι, πώς να το πω, απλά νιώθαμε έναν ανταγωνισμό που κάπως, δηλαδή δεν το έχω ξαναζήσει. Να πούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Κάτι που έτυχε και σε ενόχλησε. Να το πούμε σαν παράδειγμα, χωρίς να πούμε ονόματα ή οτιδήποτε. Υπήρχε ένα. Λέει, πώς θα το πω τώρα, γιατί δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι στο χώρο εδώ, έτσι. Είμαι περαστικός και θέλω να μιλήσω εδώ. Ένιωθα έναν ανταγωνισμό, ας πούμε. Κακίες. Κακίες και χωρίς λόγο. Δηλαδή, το λόγο δεν είναι. Ναι. Θάψιμο. Εντάξει, όχι αυτά, όχι στα αυτιά σου, φαντάζομαι. Γι' αυτό πήγε καλά το dancing. Τώρα τι να δέξει. Απλά μου κάνει γιατί τέσσερα χρόνια που είμαι στο dancing. Δεν υπήρχαν αυτά πριν. Πριν δεν υπήρχαν αυτά. Ναι, τόσο πολύ δεν το έχω ξαναζήσει στο dancing. Έχει ξαναφτάσει τόσο κοντά. Έχω φτάσει 30 με την Αγγελική. Στο τελικό όμως πρώτη φορά. Τελικό πρώτη φορά. Μήπως τελικά όσο αναβαίνουμε αντιμετωπίζουμε και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Μπορεί και αυτό. Ενώ από τον Ισαΐα που ήταν. Εντάξει, το κάνει λίγο ξεκάθαρο. Δεν ένιωθα καθόλου. Ήμασταν φιλαράκια. Έτσι το κάνει λίγο ξεκάθαρο. Ότι, τι. Εντάξει, τέλο πάντων. Βοήθεια, πες. Υπονοείς κάτι τώρα, Ηλία. Όχι, δεν υπονοείω. Όχι από έναν άτομο, από δύο-τρεις. Δύο-τρεις που συμμετείχαν στο dance. Και εγώ που ήμουν, βρε παιδιά, και αυτά δεν τα έβλεπα. Τι συμβαίνει. Εσύ ήσουν στο παραμύθι σου, ότι όλα τα πράγματα γίνονται πολύ ωραία, ροζ. Και γίνονται όλα για μένα. Οπότε δεν έχει σημασία παρακάτω.